Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα 15 Ιουνίου και είναι το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Με προκλητικό άρθρο σε ελληνικά και γερμανικά, οι Financial Times, Deutsche Land απευθύνουν πρωτοφανή σύσταση στους ψηφοφόρους της χώρας μας εν ώψη των εκλογών της Κυριακής. Το άρθρο έχει τίτλο «Αντισταθείτε στον δημαγωγό» και καλεί τους ψηφοφόρους να μην ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ αλλά Νέα Δημοκρατία. Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος αντέδρασε ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης. Πρόκειται για μια προσβλητική παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας και το μόνο που μένει είναι να έρθει η ίδια κυρία Μέρκελ να μοιράζει εκλογικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας. Υποδείξεις και στημένες προκλήσεις αλλού υποστήριξε η Νέα Δημοκρατία. Τρομακτική πολιτική απρέπεια, το άρθρο λέει η Άννα Διαμαντοπούλου. Η Μέρκελ δεν κάνει συστάσεις στους Έλληνες ψηφοφόρους, δηλώνει επίσημα το Βερολίνο. Δεν προκρίνουμε το σενάριο ελληνικής εξόδου από το ευρώ, λέει η Credit Agricole. Η παραμονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη απαιτεί μεταρρυθμίσεις, τονίζουν Γερμανοί αξιωματούχοι. Σε ετοιμότητα, ωστόσο, είναι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες για το ελληνικό εκλογικό αποτέλεσμα. Στην τελική ευθεία, με σκληρές κόντρες λίγες ώρες πριν τις εκλογές της Κυριακής, βολές Σαμαρά κατά Αλέξη Τσίπρα ότι ρισκάρει έξοδο της χώρας από το ευρώ. Μονόδρομος η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία για να μείνουμε στο ευρώ, τόνισε χθες βράδυ από το Βόλο ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Την Κυριακή ψηφίζουμε αν θέλουμε η χώρα μας να παραμείνει στην Ευρωζώνη και να προχωρήσει μπροστά ή να εγκαταλείψουμε την Ευρωζώνη, να επιστρέψουμε στο γνώριμο παρελθόν της Ψωροκόστενας και από ευρωπαϊκή χώρα της Βαλκανικής ενδοχώρας να γίνουμε η βαλκανική χώρα της κλειστής και απομονωμένης περιοχής. Είναι στο δικό μας χέρι, με νυφαλιότητα και ψυχραιμία, στο ερώτημα αυτό να τοποθετηθούμε. Δίλημα μνημονιακή συγκυβέρνηση ή προοδευτική κυβέρνηση, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στο Βόλο σήμερα, Παναγιώτης Λαφαζάνης και Ρούντι Ρινάλντι για την κεντρική πολιτική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στην παραλία. Το μήνυμα ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου είναι η μόνη ξεκάθαρη και εθνική, έστειλε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ο λαός πρέπει να είναι προετοιμασμένος για όλα, δηλώνει η Αλέκα Παπαρίγα. Η χώρα έχει ανάγκη προοδευτική κυβέρνηση, δήλωσε ο Φώτης Κουβέλης. Το γεγονός ότι η Δημοκρατική Παράταξη είναι εγγύηση για το σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ευθύνης, επεσήμαναν σε συνέντευξη τύπου ο γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στη Μαγνησία Γιώργος Φώτης και οι υποψήφοι βουλευτές στο νομό. Την καταγγελία ότι κάποιοι μοιράζουν σκοπίμως παλιά ψηφοδέλτια των εκλογών της 6ης Μαΐου, τα οποία δεν ισχύουν για να βγουν άκυρα στις εκλογές της Κυριακής, έκανε μιλώντας στο Ράδιο 1 ο πρόεδρος της Νότιας Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κίτσιος. Είχα καταγγελίες ότι στη Νέα Ιωνία πιο πολύ και στο Βόλο, αλλά σήμερα έχω και καταγγελίες από το Νότιο Πύλιο, από Μιλίνα συγκεκριμένα, ναι, ότι μοιράζουν ψηφοδέλτια τα παλιά της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και επισημαίνω με την ανακοίνωσή μου. Κατανοητών πιστεύω ότι σκοπίμως γίνεται για να ακυρωθούν τα ψηφοδέλτια. Γι' αυτό έβγαλα για αυτή την ανακοίνωση και διευκρινίζω και το δίνω και παρακαλώ πάρα πολύ σε όλα τα μέσα ενημέρωση που θα το πάρουν. Καλό είναι να ενημερώσουν τον κόσμο τι ψηφί ισχύει και τι δεν ισχύει. Βεβαίως. Γιατί πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Ότι παραδείγματος χάρη είναι κατά αλφαβητική σειρά την προηγούμενη φορά, ενώ τώρα δεν είναι κατά αλφαβητική σειρά. Έτσι. Αλλά επειδή όμως εμείς εδώ δεν μπορώ να πω τη λέξη κατά αλφαβητική σειρά, γιατί πρώτος ήταν ο αρχηγός του κόμματος, ο Αντώνης Σαμαράς. Αντιλαμβάνεστε και δεν φαίνονταν σαν αλφαβητική σειρά. Γι' αυτό και επισημαίνω ότι το παλιό το ψηφοδέλτιο το δικό μας ξεκινούσε παλιά με Σαμαράς, ενώ τώρα λέω ποιο είναι ακριβώς. Νάκος, Μακρύ κλπ. Μάλιστα. Καπάνη, Μακρύ και αυτά, όπως είναι ακριβώς το ψηφοδέλτιο. Πιστεύω ότι κάποιοι, αν και έχω κανένα δυο πληροφορίες, αλλά δεν έχω στοιχεία για να επισημάνω και συγκεκριμένο χώρο. Θα το διερευνήσετε ίσως και με άλλον τρόπο, ίσως. Θα προσπαθήσω να δω αν υπάρχει η καταγγελία σε αυτή που μου λένε. Ναι. Αν μπορούν να μου πούν και ονόματα ποιοι τα μοιράζουν, έχω μια καταγγελία, αλλά θέλω να τη διασταυρώσω. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκλογές, τέλος, χωρίς προβλήματα ξεκίνησε από χθες στο Δημοβόλο η προμήθεια εκλογικού υλικού από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, ενώ η διαδικασία για τις εκλογές προχωρά χωρίς προβλήματα και σε επίπεδο περιφέρειας. Η Ελλάδα θα ήταν σε καλύτερη μοίρα αν δουλεύαμε από κοινού, είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων τακτοποίησης των αυθαιρέτων. Στις υπόλοιπες τοπικές ειδήσεις τώρα, κυρίες και κύριοι, στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου σε βάρος του πρώην Δημάρχου Μιλεών με τις κατηγορίες για οφειλές και εικονικά τιμολόγια. Εμείς δεν μπήκαμε στο στάδιο ενιαλοπολείο, μπήκαμε για να εξηγιάνουμε το Δήμο και να ασκήσουμε σωστή διοίκηση. Και αυτό προσπαθούμε. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει 480.000, λέει, θέση από τον πρώην Δήμο Μιλεών. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ερευνώνται
τα στοιχεία τα οποία έχουμε συγκεντρώσει και κάποια άλλα ακόμη από τις εταιρείες και λοιπά που λειτουργούσαν και λειτουργούν, θα διαβεστούν στον κύριο Σαγγελέα και δεν σε δύσκολη θέση. Αυτά όλα θα ανακοινωθούν με τα στοιχεία τα οποία θα συγκεντρωθούν. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί αρκετά. Μάλιστα. Και θα δημοσιοποιηθούν. Και θα δημοσιοποιηθούν και θα πάνε στον εισαγγελέα που εκεί πέρα. Οπωσδήποτε, βέβαια. Να καταρρύψουν το ρεκόρ Guinness χορού στο Συρτάκι. Θα επιχειρήσουν περισσότερα από 2.000 άτομα το Σάββατο 28 Ιουλίου στην παραλία του Βόλου μετά από πρωτοβουλία της ΕΚΠΟΛ. Εγώ θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας να συμμετέχουμε, βεβαίως, να κατακτήσουμε, να μπούμε στο βιβλίο Guinness. Είναι περισσότερο για προβολή της περιοχής μας. Είναι ένα κάλεσμα να έρθει το δυσμός. Γίνεται μια προσπάθεια της προβολής της περιοχής μας μέσω του Συρτάκι, το οποίο θα έρθει κανένα δυναμικό συνεργείο ή μόνοι μας θα τα οπωσδήποτε, οπωσδήποτε θα έρθουν και η προβολή, αν υπάρξει και η επιτυχία της κατάκτησης του ρεκόρ που θα μπούμε στο βιβλίο Guinness. Οι προηγούμενοι πόσοι ήταν που χορέψανε? Είναι στα 1800 άτομα. Α. Ήτανε στη Ρόδο. Άρα μπορούμε να τους κερδίσουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε να φτάσουμε τα 2.000 άτομα. Ωραία. Θα γίνει μια προβολή της περιοχής μας, της παραλίας μας. Στο ΕΣΠΑ εντάσσονται 3 έργα πολιτισμού για το νομό Μαγνησίας, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Πρόκειται για τη συντήρηση και αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Καναλίων, την ανάδειξη της Υπέρειας Κρίνης στον αρχαιολογικό χώρο Φερών Βελεστίνου και τη στερέωση αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Θανασίου στον Άγιο Γεώργιο Ηλίας. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.